Τον έδωσε ο Κολομητρούσης από τα 11 βήματα. Στο γήπεδο Χαϊλάου ήταν ο Παναγιώτης Χορόζογλου. Λόντσαρ. Πέρασε πολύ ωραία για το Σαμόλη μέσα στην περιοχή. Θα γυρίσει αυτό στην μπάλα ο Σαμπουτζής στο 1-0. Το 1-0 για τον Άρη με την συμπλήρωση του 8ου λεπτού. Η αντεπίδεση για τον Άρη. Περάσει για τον Σαμόλη αυτός με μία μέσα στην περιοχή για τον Μιλόγεβιτς. Επιθετικό φάουλ δίνει ο κύριος Δημητριάδης. Άλλαξαν ωραία την μπάλα, Ραγκέλοβιτς το σούτ. Την μπάλα στα δίχτυα. Έχει δοθεί όμως offside προηγουμένως. Το γκολ ακυρώνεται, ο κύριος Δημητριάδης δέχεται την υπόδειξη του επόπτη. Με τον Πάτε και τον Παλίσκα κοντά στην μπάλα θα εκτελέσει ο Πάτε και η μπάλα στα δίχτυα. Ο Γιάννε Πάτε με έναν τρόπο που έχει σημειώσει άλλα 4 τέρματα στο φετινό πρωτάθλημα στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Καρκαμάνη. Ραγκέλοβιτς άλλαξε πολύ ωραία με τον Πάτε. Ραγκέλοβιτς μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το σούτ, την μπάλα out. Σαμπουτζής εμποφελήθηκε το λάθος που έγινε από τον Κωνσταντινίδη. Μέσα στην περιοχή θα πέσει κάτω. Πέναλτι. Το πέναλτι που δίνει ο κύριος Δημητριάδης σε αυτή την προσπάθεια του Σαμπουτζή. Κολομητρούσε στην εκτέλεση του πέναλτι. Σουτάρει και μπάλα στα δίχτυα. Ο Σιφάκης έπεσε καλά, αλλά ήταν πολύ καλοχτυπημένο το πέναλτι από τον Κώστα Κολομητρούση. Πέρασε για τον Μακρύδη, πολύ ωραία με τον Πάντε το 1-2, το πλασέ. Το Καργαμάνι σε καλή θέση θα μπλοκάρει την μπάλα. Πέρασε για τον Γιουκούδη, αυτός με μία για τον Μιλόγεβιτς, ο οποίος είναι σε καλή θέση, καθυστέρησε τελικά, έκανε και το κακό κοντρό. Μιλόγεβιτς έχασε την μπάλα. Έγινε το λάθος. Σαμόλης θα κάνει το σουτ, θα σώσει ο Σιμάδα της Θεσσαλονίκης γιατί ήταν πιο αποφασιστική. Τις καλύτερες φάσεις του αγώνα αυτού περιγράφει τώρα ο Γιάννης Δέλκος. Για τον Λεκμπέλο. Από την άλλη πλευρά είναι ο Μουρατίδης, πάντα ο Λεκμπέλο, τώρα ο Μουρατίδης. Θέλει να περάσει, ο Μουρατίδης καθυστερεί. Πάντα ο αρχηγός του Άρη βγάζει τώρα την σέντρα από την άλλη πλευρά, από μακρύν οι παίκτες του Πιερικού. Μιλόγεβιτς, Κωνσταντινίδης, Τσίμπος, Σαμόλης, Λόντσαρ. Περνάει μια πολύ ωραία μπαλιά. Είναι ο Σαμπουτζής που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Είναι το 1-0. Και Άρης Πιερικός 1-0 στο 6ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Λόντσαρ προσπάθησε, Μιλόγεβιτς. Ο Λόντσαρ κάνει το σούτ, την μπάλα λίγο πάνω από τα δοκάρια του Σιφάκη. Κοντσίμπο για τον Σαμπουτζή που είναι σε καλή θέση. Κάνει το σούτ. Σώζει ο τερματοφύλακας του Πιερικού και πάνω στη γραμμή απομακρύνουν οι παίχτες του Πιερικού. Κάνετε μια μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη να κάνει το 2-0. Στην ατομική προσπάθεια. Περνά την παλιά για τον Σαμόλη. Στο έδαφος βρίσκεται ο Μιλόγεβιτς και ο διαιτητής δίνει επιθετικό φάουλ. Να ξαναδούμε τη φάση. Μια φάση που είναι στο 35 του πρώτου μέρους. Παλίσκα βγαίνει μπροστά. Δεν περνάει μπαλιά του. Είναι ο Ραγκέλοβιτς σε καλή θέση. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Το γκολ όμως ακυρώνεται. Ξαναβλέπετε τη φάση. Μια φάση που είναι στο 42 του πρώτου μέρους. Ακυρώνεται το γκολ σύμφωνα με υπόδειξη του επόπτη γραμμών του Χρήστου Σωτηρόπουλου, ενώ οι παίκτες του Πιερικού διαμαρτύρονται. Και ο διαιτητής της συνάντησης, ο Κώστας Δημητριάδης, δίνει δύο κίτρινες κάρτες. Παλίσκα θέλει να περάσει μόνος του. Φάουλ από τον Κολτσίδα. Φάουλ για τον Πιερικό και η μπάλα είναι στα δίχτυα από τον Πάτε. Είναι το 1-1. Σχεδόν με τη λήξη του πρώτου μέρους, στο 45, ο Πιερικός ισοφαρίζει με τον γκολ που ξαναβλέπετε. Έχουμε λοιπόν εδώ στο γήπεδο Χαριλάου, Άρης Πιερικός 1-1. Απομακρύνουν όπως οι παίχτες του Πιερικού, ο Μουρατίδης ελέγχει, αφήνει για τον Λεκμπέλο. Προσπάθησε μόνο να βρει τον Λεκμπέλο. Οι παίχτες του Πιερικού κερδίζουν, έγινε το λάθος. Είναι ο Δαλκίδης, ανοίγει όμως πολύ πλάγια. Ο Μουρατίδης τελικά βγάζει την σέντρα, η κεφαλιά που γίνεται στα χέρια του Σιφάκη. Λεκμπέλο, Ραγκέλοβιτς θέλει να περάσει, κάνει το σούτ και η μπάλα είναι out. Φύγει ο Σαμπουτζής από τον Κωνσταντινίδη, πολύ ωραία προσπάθεια του Αντώνη Σαμπουτζή.
μέσα στην περιοχή. Είναι πέναλτι, όπως δείχνει ο διαιτητής της συνάντησης, ο Κώστας Δημητριάδης. Ξαναβλέπετε τη φάση. Ο Κολομητρούς εκτέλεσης του πέναλτι και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για να...